Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο καινούριο Αγρινίου στη θέση Λιγόρεμα με την παρουσία κατοίκων της περιοχής και πολλών μαθητών. Το προηγούμενο διάστημα και κατόπιν συνεννόησης των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της περιοχής αποφασίστηκε ο προγραμματισμός της εν λόγω κινητοποίησης στην Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου. Αφορμή στάθηκε το πρόσφατο συμβάν με την παράσταση 13χρονης μαθήτριας από ΙΧ που είχε ως αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό της. Στην περιοχή εξάλλου έχουν κατά το παρελθόν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα. Οι συγκεντρωμένοι κρατώντας χαρτόνια και πάνω με μηνύματα προχώρησαν σε συμβολικό περίπατο στον δρόμο, αποκλείοντας για λίγα λεπτά την κυκλοφορία σε αυτόν, ζητώντας οι αρμόδιοι να πράξουν τα δέοντα, ώστε να εξασφαλιστεί ασφάλεια και να μην χυθεί άλλο αίμα στην άσφαλτο. Μαζευτεί εδώ για ένα χρόνιο πρόβλημα. Το πρόβλημα εστιάζεται στη μη ύπαρξη πεζοδρομίων και την υψηλή ταχύτητα των οχημάτων που έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες τροχαία ατυχήματα. Εμείς πάνω σε αυτό έχουμε κάποιες προτάσεις σαν σύλλογοι. Να γίνει εγκατάσταση ραντάρ ταχύτητας, πινακίδες υπόδειξης της ταχύτητας με ραντάρ, διαγράμμιση των υφιστάμενων πεζών διαβάσεων και κυρίως διαβάσεις που χρησιμοποιούν οι μαθητές και προσθήκη νέων σημείων διάβασης πεζών. Οι συχνές διαβάσεις πεζών και τα σήματα με φωτεινούς σηματοδότες βοηθούν την προστασία των πεζών και επιβραδύνουν την ταχύτητα των οχημάτων. Φανάρια για πεζούς, αυξημένη έλεγχη από την αστυνόμευση και έλεγχη της ταχύτητας. Εδώ να επισημάνουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ηχορύπανσης. Αν υπάρχει δυνατότητα να χαρακτεί νέος δρόμος, να χαρακτεί ο δρόμος ως ήπιας κυκλοφορίας, με την προϋπόθεση ότι θα φτιαχτεί ένας δρόμος εξωτερικά του χωριού. Και το άλλο πρόβλημα είναι τα πεζοδρόμια. Με την αύξηση των αυτοκινήτων, με την αύξηση της κυκλοφορίας και της πυκνοκατοίκησης της περιοχής, έγινε κατάρα. Έγινε κατάρα γιατί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει γίνει το παραμικρό όλα αυτά τα χρόνια. Θρηνούμε συνεχώς θύματα. Ευτυχώς το παιδάκι μας είναι καλά. Τουλάχιστον θα ταλαιπωρηθεί, αλλά θα γίνει καλά. Είμαστε πάλι εδώ γιατί η εγκληματική αδιαφορία, όπως λένε, γεγονός σκοτώνει. Το κράτος είναι υπεύθυνο για όλη αυτή την κατάσταση, διαχρονικά. Γιατί κάποιοι λένε τώρα είναι η περιφέρεια, αύριο είναι ο Δήμος, αύριο θα είναι κάποια άλλη υπηρεσία που ανατίθονται αυτά τα έργα. Η ουσία είναι ότι δεν δίνονται χρήματα για τις πραγματικές ανάγκες των λαών και όλα τα χρήματα πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Κοιτάξτε τώρα εδώ, σε μια περιοχή, σε ένα χωριό πυκνοκατοικημένο, δεν υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια. Και δεν υπάρχει και ούτε στο σχέδιο για να γίνει. Είχα την ατυχία πολλές φορές να δω με τα ίδια μου τα μάτια πολλά ατυχήματα. Δεν πρόκειται μόνο για τραυματισμούς πεζών. Έχω δει και συγκρούσεις οχημάτων. Ύστερα από αυτό το δυσάρεστο συμβάν, βλέπω ότι η τοπική κοινωνία έχει ευαισθητοποιηθεί, ειδικά τα νέα παιδιά, οι συμμαθητές της μικρής Ειρήνης. Θέλω να τα συγχαρώ αυτά τα παιδιά για την πρωτοβουλία που λάβανε να μας δώσουν ένα μάθημα και εμάς τους μεγαλύτερους, για να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα.